Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τη διατροφή στη Μεγάλη Εβδομάδα και θα δούμε πολλές ιδέες για νόστιμα και ισορροπημένα γεύματα που μπορούμε να ετοιμάσουμε αυτές τις μέρες. Τη Μεγάλη Εβδομάδα, που αποτελεί και την τελευταία εβδομάδα της Μεγάλης Σαρακοστής, οι περισσότεροι από εμάς, είτε για θρησκευτικούς λόγους είτε για λόγους παράδοσης, ακολουθούμε την πατροπαράδοτη νηστεία, η οποία προτρέπει σε αποχή από όλα τα ζωικά προϊόντα όπως κρέας, ψάρι, γαλακτοκομικά, αυγά, εκτός από τα θαλασσινά. Επίσης, κάποιες μέρες προτείνεται και η αποφυγή του ελαιολάδου. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά και ολόκληρης της Σαρακοστής, είναι μία vegan διατροφή, με τη διαφορά ότι επιτρέπονται τα θαλασσινά και το μέλι. Δεδομένου λοιπόν ότι αποκλείονται οι περισσότερες πηγές ζωικής πρωτεΐνης, το σημείο που πρέπει να προσέξουμε αυτήν την εβδομάδα είναι η ισορροπία των τριών μακροστοιχείων της πρωτεΐνης, των υδατανθράκων και των λιπαρών. Οπότε πριν ξεκινήσω με τις ιδέες γευμάτων, θα ήθελα να σας εξηγήσω λίγα περισσότερα γι' αυτό. Η υπερκατανάλωση υδατανθράκων και κυρίως υδατανθράκων χαμηλών σε φυτικές ίνες υψηλού γλυκαιμικού δείκτη, όπως το λευκό ψωμί, η πατάτα, το κουλούρι Θεσσαλονίκης, το μέλι, η μαρμελάδα, είναι κάτι που παρατηρείται αρκετά συχνά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Για παράδειγμα, αν κάποιος ξεκινήσει τη μέρα του με κουλούρι Θεσσαλονίκης ή με ψωμί με μέλι, έπειτα φάει ως σνακ κάποια μπάρα δημητριακών ή κριτσίνια, έπειτα ως μεσημεριανό μακαρόνια με σάλτσα ή πατάτο σαλάτα και το βράδυ κάποια αραβική πίτα με νηστίσιμο τυρί, θα έχει καταναλώσει πολλούς υδατάνθρακες εις βάρος της πρωτεΐνης και των λιπαρών. Και ακόμα και αν αυτό δεν συνιστά τόσο πρόβλημα για τον μέσο άνθρωπο που κάνει νηστεία για μία μόνο εβδομάδα, αν κάποιο άτομο έχει διαβήτη τύπου 2 ή τύπου 1 ή έχουμε μία έγκυο με διαβήτη κύησης, σε αυτές τις περιπτώσεις το άτομο θα δυσκολευτεί αρκετά να ρυθμίσει το ζάχαρό του. Ενώ αν κάποιος είναι σε πρόγραμμα δίαιτας, τι θα παρατηρεί? Θα παρατηρεί ότι πεινάει συνεχώς. Η με μέτρο λοιπόν κατανάλωση υδατανθράκων και η επιλογή είτε αμυλούχων είτε ζακχαρούχων υδατανθράκων με πολλές φυτικές ίνες, όπως το ψωμί ουλικής άλεσης, οι νυφάδες βρώμης, τα φρούτα με τη φλούδα, το καστανό ρύζι, τα κρυθαρένια παξιμαδάκια, τα όσπρια, είναι το πρώτο σημείο κλειδί. Η περαιτέρω ενίσχυση σε φυτικές ίνες με τη μορφή λαχανικών σε όλα μας τα γεύματα, όπως ντοματίνια, στίξ αγκουριού, βραστά, ψητά λαχανικά, σούπες λαχανικών, ανάλογα φυσικά με την ώρα, το είδος του γεύματος αλλά και τις προτιμήσεις μας, είναι σούπερ βοηθητική. Παρατηρείται πολύ συχνά ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης. Η πρωτεΐνη, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι το στοιχείο κλειδί για τη σύνθεση όλων των ενζήμων, πολλών ορμονών, του κολαγόνου, της ελαστίνης, αλλά και των μυών μας. Αν και στην πραγματικότητα το σώμα δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με αυτά, ακόμα και αν λάβουμε μηδενική πρωτεΐνη για μία εβδομάδα, αυτό που πάλι θα επηρεαστεί άμεσα είναι ο κορεσμός και η διαχείριση του ζαχάρου μας. Φυτικές πηγές πρωτεΐνης που μπορούμε να εντάξουμε στη διατροφή μας τη Μεγάλη Εβδομάδα είναι τα όσπρια, όπως οι φακές, τα ρεβίθια, η ροβίτσα, οι γίγαντες, η σόγια και προϊόντα σόγιας, όπως το ρόφημα σόγιας, το τόφου, ο κιμάς σόγιας, το τέμπε, αλλά και σπόροι όπως η σποριτσία, η σπόρη κάναβης και άλλοι. Το λίπος και κυρίως το ακόρεστο λίπος έρχεται να συνδράμει καθοριστικά τόσο στην επίτευξη κορεσμού αλλά και τη ρύθμιση του ζαχάρου μας, που όπως είπαμε είναι οι δύο βασικές προκλήσεις. Τρόφιμα με υψηλό ποσοστό καλού λίπους είναι το ελαιόλαδο, η ξηρή καρπή, όπως τα καρύδια, τα αμύγδαλα, τα φιστίκια Βραζιλίας, το σουσάμι, τα αλήματα ξηρών καρπών, όπως το ταχίνι, το φυστικό βούτυρο, το άμυγδαλο βούτυρο, αλλά και οι ελιές και το αβοκάντο. Τώρα, έχοντας όλα αυτά κατά νου, αλλά και φέρνοντας στο μυαλό μας τη γνωστή μας πια μέθοδο του πιάτου, πάμε τώρα ευθύς αμέσως να δούμε μερικές ισορροπημένες ιδέες κατανάλωσης γευμάτων για τη Μεγάλη Εβδομάδα, ώστε να πετύχουμε θρέψη, γεύση, κορεσμό και ομαλές αυξομοιώσεις στο ζάχαρό μας. Για πρωινό μπορούμε να επιλέξουμε φρυγανιές σικάλεως ολικής άλεσης με χούμους για πηγή πρωτεΐνης και ντοματίνια ως λαχανικό. Το χούμους μπορεί να είναι το κλασικό χούμους από ρεβίθια ή αν τα όσπρια σας ενοχλούν στο έντερο μπορείτε να φτιάξετε χούμους από αποφλοιωμένα ρεβίθια αφού τα μουλιάσετε πολύ πολύ καλά ή και από κόκκινες φακές που είναι πολύ καλύτερα ανεκτές. Μια άλλη επιλογή πρωινού είναι το ρόφημα σόγιας με βρώμη, σπόρους τσία και φέτες μπανάνας ή κάποιο τόστ, ιδανικά σπιτικό. Θυμίζω ανέβασα πρόσφατα και συνταγή στο Instagram για σπιτικό ψωμί του τόστ, στο οποίο μπορείτε να βάλετε τόφου σε φέτες, αβοκάντο ή πάστα ελιάς για καλά λιπαρά και έξτρα λαχανικά ομά, π.χ. φέτες ντομάτας, κόκκινη πιπεριά και ψητά λαχανικά που μπορεί να τα έχετε έτοιμα από κάποιο άλλο γεύμα.
Να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι το τόφου είναι το μόνο νηστίσιμο τυρί που έχει πρωτεΐνη, σε αντίθεση με τα περισσότερα νηστίσιμα τυριά που φτιάχνονται από πατάτα ή ταπιόκα, δηλαδή μία άλλη πηγή αμύλου. Ουσιαστικά λοιπόν, όταν τρώμε τόστ με 2 φέτες νηστίσιμο τυρί από πατάτα, είναι σαν να έχουμε φάει 3 με 4 φέτες ψωμί. Οπότε σίγουρα δεν πετυχαίνουμε την ισορροπία στοιχείων που θέλουμε. Ακόμα, ως πρωινό μπορούμε να φάμε γιαούρτι σόγιας με κάποιο φρούτο, π.χ. μήλο αχλάδι, κανέλα και λίγα δημητριακά ολικής άλεσης ή και μερικά καρύδια ή αμύγδαλα για έξτρα λίπος. Το γιαούρτι, όπως και το ρόφημα από σόγια, είναι τα μόνα με εκφύσεως αρκετή πρωτεΐνη, ενώ αυτό δεν ισχύει για τα υπόλοιπα ροφήματα, όπως το ρόφημα ρυζιού, το ρόφημα καρύδας, το ρόφημα αμυγδάλου κτλ. Αν ωστόσο δεν είστε φαν της σόγιας, υπάρχουν στο εμπόριο, μπορείτε να βρείτε φυτικά ροφήματα ενισχυμένα σε πρωτεΐνη, όπως το high protein ρόφημα αμυγδάλου. Συνήθως έχουν και ζάχαρη μέσα, αλλά με μέτρο θεωρώ ότι είναι μια καλή εναλλακτική για τους περισσότερους. Τέλος, καλές επιλογές πρωινού είναι και τα πιο κλασικά πρωινά με ψωμί ή φρυγανιές ολικής άλεσης, ταχίνι ή φυστικό βούτυρο και κάποιο φρούτο, π.χ. μπανάνα ή μούρα. Να θυμάστε βέβαια ότι τα αλήματα ξηρών καρπών είναι 80% λίπος και περιέχουν περίπου 20% πρωτεΐνη, οπότε σε σχέση με τις προηγούμενες επιλογές που σας ανέφερα είναι ελαφρώς πιο χαμηλά σε πρωτεΐνη. Και πάμε τώρα στα snack. Εδώ έχουμε άπειρες επιλογές. Φρούτα με ξηρούς καρπούς. Θυμόμαστε πάντα να συνδυάσουμε και στα snack μας τους υδατάνθρακες με κάποιο καλό λίπος όπως οι ξηροί καρποί ή κάποια πρωτεΐνη και να τους αποφύγουμε σκέτους. Γιαούρτι σόγιας με φρούτο ή γιαούρτι σόγιας με ταχίνι ή ξηρούς καρπούς και φρούτο. Είναι στήσιμα υγιεινά γλυκά όπως μπάρες, μπράουνις γλυκοπατάτας ή μπράουνις με χουρμάδες. Είναι στήσιμα κέικ ή energy balls και άλλα snack. Προσπαθήστε να έχετε καλής ποιότητας γλυκίσματα που φτιάχνονται από συνδυασμούς φρούτων, ξηρών καρπών και καλής ποιότητας άλευρα, ώστε να είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και κάπως πιο χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα από τα συμβατικά. Αν θέλετε κάποιο αλμυρό τώρα νηστίσιμο snack, μπορείτε να επιλέξετε κάποιο παξιμαδάκι κρυθαρένιο με ελιές ή ψωμί ολικής άλεσης με αβοκάδο και φέτες ντομάτας ή sticks λαχανικών με χούμους ή να φτιάξετε κάποια αλμυρή μπάρα δημητριακών. Για τα βασικά μας γεύματα τώρα έχουμε και πάλι αναρρύθμιτες επιλογές, αρκεί να σκεφτούμε έξυπνα και να είμαστε δημιουργικοί. Χταπόδι ή καλαμάρι ή σουπιά ψητή ως πρωτεΐνη με πατάτα βραστή και λαχανικά είναι μια ισορροπημένη επιλογή. Οι σουπιές με σπανάκι και ψωμί ολικής άλεσης. Η κρυθαρότο με καλαμαράκια και σπανάκι. Η κοινόα με λαχανικά και γαρίδες. Η νηστίσιμο παστίτσιο, με σαλάτα εννοείται. Η κανελόνια με κιμά από σόγια και νηστίσιμη πάλι μπεσαμέλ είναι πολύ καλές επιλογές. Επίσης, τα όσπρια σούπα με ψωμί ολικής άλεσης, ελιές και σαλάτα ή και σε μορφή μπιφτεκιού, όπως μπιφτέκια κόκκινης φακής ή φαλάφελ με λίγο καστανό ρύζι και σαλάτα, είναι εξίσου ωραίες ιδέες. Ενώ φυσικά και τα κλασικά λαδερά μας φαγητά, όπως το σπανακόριζο, ο αρακάς, τα φασολάκια, με λίγο έξτρα τόφου και ψωμί ολικής άλεσης, είναι σταθερή αξία. Μέρες που δεν τρώμε ούτε λάδι τώρα, μπορούμε να επιλέξουμε άλλα δάόσπρια σε μορφή σούπας, όπως ορίζει άλλωστε και η παράδοσή μας, ή μπορούμε να ετοιμάσουμε μία νόστιμη σαλάτα οσπρίων με φακές, κοινόα, αγκουράκια, ντοματίνια, φρέσκα μυρωδικά και μία ωραία σως ταχινιού με ταχίνι, μέλι, μουστάρδα, ή μία άλλη κρύα μακαρονοσαλάτα με πλεξούδες αρακά, λαχανικά και σως με γιαούρτι σόγιας, κέτσαπ και λεμόνι. Τέλος, για πιο ελαφριά γεύματα το βράδυ, μπορείτε να φάτε ένα ωραίο τόστ με σπιτικό ψωμί, χούμους ως πρωτεΐνη και μία σαλάτα ή μία πατατοσαλάτα που μπορείτε να την ενισχύσετε πρωτεϊνικά πάλι με τόφου ή χούμους και να τη συνοδεύσετε με μπατσάρια βραστά ή όποια άλλη σαλάτα σας αρέσει ή κάποια αραβική πίτα ή σπιτική τορτίγια ολικής με κάποιο μπιφτέκι οσπρίων και λαχανικά. Θυμίζω ότι μπορείτε να φτιάξετε τις δικές σας τορτίγες και να αποφύγετε τις έτοιμες που είναι τις περισσότερες φορές αρκετά επεξεργασμένες και με συστατικά αμφιβόλου ποιότητας. Έχω ανεβάσει τουλάχιστον 3 συνταγές στο Instagram για τορτίγες ολικής άλεσης, κοινόας και κόκκινης φακής, οπότε δοκιμάστε τις και γράψτε μου στο σχόλιο πώς σας φάνηκαν. Όλες μπαίνουν στην κατάψυξη για να τις διατηρήσετε πολλές εβδομάδες. Κάποιες ακόμα επιλογές βραδινών γευμάτων είναι ο εναλλακτικός νηστίσιμος ντάκος με κρυθαρένια παξιμαδάκια, ντομάτα, αβοκάντο και κυβάκια τόφου ή οι γαρίδες σουβλάκι με λίγο καστανό ρύζι και λαχανικά. Στο Instagram μπορείτε να βρείτε όλες αυτές αλλά και πολλές ακόμα νηστίσιμες συνταγές όπως και φτεδάκια αρακά, μπιφτέκια λαχανικών ή σόγιας, ντορίτος από κόκκινες φακές για ένα πιο comforting βραδινό και ούτω καθεξής.
Ελπίζω πραγματικά να σας έδωσα πολλές διαφορετικές ιδέες για το τι να επιλέξετε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι παραπάνω από μύθος το ότι δεν έχουμε τι να φάμε. Και μάλιστα με μερικές σχεδόν χειρουργικές κινήσεις, όπως είδατε, πετυχαίνουμε και ισορροπία και γεύση. Αφήστε μου σε σχόλιο ποια συνταγή σας φάνηκε πιο ενδιαφέρουσα και τι συνηθίζετε εσείς να μαγειρεύετε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Βέβαια, σκέφτομαι ότι και πάλι και το να μην το λιώσουμε με τόσες διαφορετικές ιδέες και το να μαγειρέψουμε και λίγο πιο απλά, πιο βαρετά, πιο συνηθισμένα, ίσως τελικά να είναι και πιο κοντά στην ουσία του πράγματος, πιο κοντά στη λιτότητα και στη στέρηση της απόλαυσης. Ό,τι όμως και αν αποφασίσετε να μαγειρέψετε, σας εύχομαι να το απολαύσετε με την οικογένειά σας, με τους αγαπημένους σας ανθρώπους, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Καλό Πάσχα με υγεία!